Η νέα πρόταση που φέρεται να κομίζει στην Λευκοσία αντιπροσωπεία της Ρωσικής Δούμας αφορά όρους και ποσά, τα οποία θα επέτρεπαν γρήγορη και θετική εξέλιξη στο καυτό θέμα των δανειακών αναγκών της Κύπρου. Η Δούμα, όπως διαραίουν από το Προεδρικό και την Εζεκία Παπαϊωάννου, έχει την δύναμη να ασκήσει πίεση στο Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, ώστε να λάβει σύντομα απόφαση στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό δεν αφορά μόνο τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το αίτημα της κυβέρνησης προς τη Ρωσία για κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών, αλλά αφορά όλο το ποσό που θα καλύπτει και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση της Ρωσικής Δούμας φέρεται να συνδέεται και με το ρωσικό ενδιαφέρον στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ιγκόρ Σουβάλοφ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Euronews, για πρώτη φορά συνδέει άμεσα την παραχώρηση του δανείου προς την Κύπρο με διαβεβαιώσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχτεί κούρεμα σε περίπτωση που το κυπριακό δημόσιο χρέος καταστεί μη βιώσιμο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Δεν έχουμε ειδικά κονδύλια για την στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε μια τέτοια αίτηση. Και φυσικά κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σημειώσει στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αυτού του είδους τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν σε διμερή βάση.